Νεοδημοκράτες, νεοδημοκράτησες, είναι μαζί μας ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και αυριανός πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Στον Εύρο, ευρύτησες και ευρύτες, τελευταία μέρα της προεκλογικής περίοδου, χτυπάει η καρδιά όλης της Ελλάδας. Από αυτό το σημείο της ακριτικής Ελλάδας, αυτός ο απίστευτος κόσμος και αυτό το απίστευτο πάθος με τα νέα, τα παιδιά στην πρώτη γραμμή στέλνουμε το μήνυμα της νίκης, η Ελλάδα θα τα καταφέρει! Χαίρομαι που βρίσκομαι στον Εύρο. Χαίρομαι που βρίσκομαι στην ακριτική Ελλάδα, του είπα το πρωί. Εδώ δεν τελειώνει η Ελλάδα. Εδώ ξεκινάει η Ελλάδα. Εδώ δεν είναι τιμωρία. Εδώ δεν είναι τιμωρία. Εδώ είναι τιμή για τους Έλληνες που είναι οι ακρίτες μας. Η μεγάλη δύναμη που γεμίζει τις μπαταρίες μας και μας κάνει να αισθανόμαστε κι εμείς νέα παιδιά, η δύναμη για την οποία ασχολείται σήμερα όλος ο κόσμος και ρωτάει πόσο μεγάλη είναι επιτέλους αυτή η ΟΝΕΔ σε όλη την Ελλάδα όπου πηγαίνουμε πρωτοστατή. Θέλω να ευχαριστήσω τα νέα τα παιδιά. Για αυτά τα νέα τα παιδιά προσφέρουμε ελπίδα. Προσφέρουμε ελπίδα και λέμε την αλήθεια. Σας ζήτησα ένα πράγμα. Να πιστέψετε στην Ελλάδα. Να πιστέψετε στα μεγάλα πλεονεκτήματα αυτού του τόπου. Στις μεγάλες αρετές, στη δημιουργικότητα του λαού μας. Να πιστέψετε στον εαυτό σας και σας υποσχέθηκα επίσης ένα πράγμα. Ότι εάν όλοι οι Έλληνες, και να το πω έτσι πέρα και πάνω από κόμματα, πιστέψουμε στον εαυτό μας, τότε η Ελλάδα θα πάρει τη μεγάλη πορεία ανάπτυξης που χρειάζεται ο τόπος και με την ανάπτυξη καινούργιες θέσεις εργασίας, διαβατήριο ελπίδας για τα νέα τα παιδιά. Στο δικό μας το σχέδιο έχουμε 4 πράγματα. Πρώτον, αμέσως να ξεκινήσει η ανάκαμψη για να σταματήσει η ύφεση, να αρχίσει να μειώνεται η ανεργία, η χειρότερη καταστροφή που έφερε το μνημόνιο και επιτέλους να αλλάξει η ψυχολογία της αγοράς.
Μετά μιλάμε για κοινωνική συνοχή. Μιλάμε για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Και τέταρτον, μιλάμε για την ασφάλεια του πολίτη. Τα έχουμε ξαναπεί, δεν θέλω να σας κουράσω. Αλλά τους είπα σήμερα από τους κήπους. Προσέξτε, αλλάζει πολιτική η χώρα. Από εδώ και πέρα, ναι, γέφυρα ειρήνης και συνεργασίας με την Τουρκία ασφαλώς. Αλλά από εδώ και πέρα να γνωρίζουν οι δουλέμποροι ότι εμείς έχουμε πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια. Τέρμα το δουλεμπόριο. Η Ελλάδα ζητάει το δικαίωμα της αξιοπρέπειας, πάνω απ' όλα, το δικαίωμα της ελπίδας και να απαντήσουμε αποστομωτικά σε όλους εκείνους οι οποίοι βγήκανε ένα χρόνο, 1,5 χρόνο τώρα στις τηλεοράσεις των δικών τους χωρών να μας λένε ότι εμείς δεν έχουμε αξιοπρέπεια, να μας λένε ότι εμείς είμαστε άχρηστοι, να μας λένε ότι εμείς δεν έχουμε φιλότιμο, να μας λένε ότι εμείς δεν είμαστε εργατικοί. Δώστε την απάντηση στην Κυριακή ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει όρθια και με αξιοπρέπεια. Θα ξεκινήσουμε με τα έργα με το ΕΣΠΑ. 15 δισεκατομμύρια τόσα χρόνια καθόντουσαν. Σπάσιμο της γραφειοκρατίας που δεν έγινε. Ρευστότητα που είναι το αίμα της οικονομίας. Να αρχίσουν να επιστρέφουν και οι καταθέσεις. Προτείναμε την αμνίστευσή τους. Το έκανε το Βέλγιο και η Ιταλία και απέδωσε. Επιστροφή εκείνων που χρωστάει το δημόσιο στους ιδιώτες. Από τα 6,7 περίπου δισεκατομμύρια, τα 5 θα επιστρέψουν τώρα ως το τέλος του χρόνου. Με όλα αυτά η ανάκαμψη θα αρχίσει να φαίνεται, αλλά θα βελτιωθεί και η ψυχολογία της αγοράς. Γιατί δεν μπορεί, στην άκρη του τούνελ πρέπει να υπάρχει φως, να βλέπει ο κόσμος αισιόδοξα το αύριο. Πιστέψτε με, είναι τελευταία μέρα. Αυτό το θέαμα, τόσο παλμό, τόσο πάθος, τέτοια μεγαλειώδη εδώ συγκέντρωση, κανείς δεν το περίμενε. Είναι συγκλονιστικό και σας ευχαριστώ πραγματικά από την καρδιά μου. Για τα θέματα της κοινωνικής συνοχής, έχουμε προτείνει 3 ζητήματα για να τελειώσουν οι αδικίες οι μεγάλες. Να αποκαταστήσουμε τις πολύ χαμηλές συντάξεις. Να μπορούμε να βλέπουμε στα μάτια τη γερόντισσα και το γέρο. Να αποκαταστήσουμε τα επιδόματα στους πολύτεκνους για να έχει περιθώριο ελπίδας η Ελλάδα δημογραφικά. Και να δώσουμε το εξισωτικό στους κτηνοτρόφους μας, μια ξεχασμένη ομάδα ανθρώπων που αγωνίζονται για την Ελλάδα και την αγροτιά. Έχουμε βρει τα ισοδύναμα μέτρα και με αυτά θα προχωρήσουμε να τα καλύψουμε. Έρχεται τώρα, φίλες και φίλοι, έρχεται το Πασόκ. Ποιο Πασόκ? Αυτό που έταζε στους πάντες τα πάντα. Τα λεφτά υπάρχουν. Το ίδιο Πασόκ αυτό έρχεται και τι μας λέει? Ότι αυτά τα ελάχιστα για επανορθώσεις δεν μπορείτε να τα δώσετε. Αυτοί που ήταν γενναιόδοροι στις υποσχέσεις και αδίστακτοι στις περικοπές που κάνανε, τους έπιασαν τώρα τις κουνιές. Όταν μιλάμε για στοιχειώδεις επανορθώσεις, δεν δέχονται ούτε καν αποκατάσταση των χαμηλοσυνταξιούχων. Εκτός από λαϊκιστές, είναι και ανάλγητοι στο Πασόκ. Να ξέρουν όμως ότι εμείς αυτά τα λίγα, τα αληθινά που είπαμε, θα τα βάλουμε μπροστά
γιατί αυτή η γαλάζια παράταξη είναι η παράταξη της αλήθειας. Είναι η παράταξη που λέει λίγα και κάνει περισσότερα. Προτείναμε και για τους δανειολήπτες η δόση του στεγαστικού δανείου να μην ξεπερνά το 30% του μηνιάτικου τους. Προτείναμε την αποζημίωση για τους ομολογιούχους και να μην πειραχθούν τα ειδικά μισθολόγια. Ακόμα, επειδή κοινωνική συνοχή σημαίνει και αίσθημα δικαίου που πρέπει να έχει ο Έλληνας, σε δύο μέρες θα κερδίσει η Ελλάδα, γιατί θα κερδίσει η ελπίδα, και θα κερδίσει η ελπίδα γιατί δίνουμε διέξοδο, δίνουμε διαβατήριο στον κόσμο για ανάπτυξη, που είναι το μεγάλο ζητούμενο. Επειδή λοιπόν χρειάζεται να υπάρχει αίσθημα δικαίου, δεσμευθήκαμε με δικαστικούς να ελέγξουμε, με δικαστικούς όχι βουλευτές, από το 1974 και μετά, όποιος έγινε πρωθυπουργός, υπουργός, υφυπουργός, θα ελεγχθεί το πόθεν έσχες του. Τι είχες όταν μπήκες, τι έχεις όταν βγήκες. Και με μία εξεταστική επιτροπή, θα υπάρχει και η μεγάλη δικιά μας πρωτοβουλία για να δούμε πώς φτάσαμε στο μνημόνιο, γιατί φτάσαμε στο μνημόνιο, ποιοι μας πήγανε στο μνημόνιο, να πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός τι και ποιος ευθύνεται για το μνημόνιο. Εξεταστική επιτροπή των πραγμάτων στη Βουλή. Στην ανάπτυξη, το αποτέλεσμα της δάπνου του Φουκού που φωνάζουν τα παιδιά δικαίως. Αποτέλεσμα της ΔΑΠ στα πανεπιστήμια μας έδωσε τέτοια δύναμη που μπορέσαμε και καταργήσαμε το άσυλο στα πανεπιστήμια με τη δικιά τους δύναμη. Αυτή τη δύναμη ζητάω και από τον ελληνικό λαό μεθαύριο, να καταργήσουμε όλα εκείνα που εμποδίζουν την πρόοδο και την ανάπτυξη. Στην ανάπτυξη, ειδικά εδώ στον Εύρο, σας θυμίζω την πολιτική του Κώστα του Καραμαλή για τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Το σχέδιο αυτό, πέραν από τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργούσε στην περιοχή, θα ανεδείκνυε και το γεωπολιτικό στρατηγικό ρόλο της χώρας και ειδικότερα της Θράκης. Και το Πασόκ από την πρώτη μέρα που έγινε κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε για να τορπιλήσει αυτό το σχέδιο και τελικά το σταμάτησε. Προτεραιότητά μας είναι να δώσουμε ξανά, να προσπαθήσουμε να ξεκινήσει και πάλι αυτή η αναπτυξιακή πνοή. Ακόμα προτεραιότητά μας είναι η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, γεωργία, κτηνοτροφία. Και το έχω πει από καιρό, ήταν έγκλημα που εγκαταλείψαμε την αγροτική παραγωγή. Ήταν σφάλμα μοιραίο που πρέπει να το διορθώσουμε. Πρέπει ο αγρότης να αισθάνεται επαγγελματίας, επιχειρηματίας, να μην έχει αυτές τις απίστευτες διαφορές τιμών από το χωράφι στο ράφι, και θα πρέπει να λυτρωθεί και από το πρόβλημα της αγροτικής τράπεζας που έχει τεράστιο η ίδια σήμερα σαν τράπεζα πρόβλημα. Μην ξεχνάτε ότι η αγροτική έχει ένα
τεράστιο μέρος της αγροτικής γης υποθηκευμένο στην ίδια την τράπεζα. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα που παίρνουν εθνικές διαστάσεις. Η αγροτική πρέπει να γίνει βιώσιμη τράπεζα και θα βοηθήσει στη χρηματοδότηση των αγροτών. Με οποιονδήποτε τρόπο πρέπει να βοηθήσουμε τους αγρότες να προμηθεύονται λοιπάσματα, καύσιμα, ακόμα και σπόρους που σήμερα δεν μπορούν να πληρώσουν. Χρειάζεται το αγροτικό τέμπε και πρέπει ιδιαίτερα οι νέοι αγρότες να είναι εκείνοι που θα στηριχτούν για να γίνει η γεωργία ανταγωνιστική και η κτηνοτροφία το ίδιο. Και καθοριστική σημασία τέλος εδώ για την περιοχή είναι η αξιοποίηση και πήγα εκεί προηγουμένως του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης με έργα επέκτασης και ανάπτυξης των υποδομών. Επισκέφθηκα να δω πώς θα γίνει ο εξυγχρονισμός αυτός, ώστε να γίνει κόμβος ευρωπαϊκής εμβέλειας και να αναβαθμιστεί ο ρόλος του και μέσω ενός σιδηροδρόμου που δεν είναι πολλά τα λεφτά για να γίνει εντός του χώρου, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς την ενδοχώρα Βαλκάνια, μέσα την Ευρώπη και τη βόρεια περιοχή της. Οτιδήποτε ενισχύει το γεωπολιτικό ρόλο, το στρατηγικό ρόλο της Θράκης και οτιδήποτε δίνει οικονομική σημασία στη Θράκη, το αγκαλιάζει η Νέα Δημοκρατία και το στηρίζει και έχει σχέδια για τη Θράκη. Και βέβαια η τουριστική ανάπτυξη, ανεπανάληπτη ομορφιά του νομού, Σαμοθράκη, το δάσος της Δαδιάς, το δέλτα του Εύρου, το Σουφλί και τόσες άλλες περιοχές που είναι παγκοσμίως γνωστές, είναι το βαρύ πυροβολικό για τον τουρισμό και για την οικονομία. Και γενικά η Ελλάδα θα πρέπει να πάψει να καταναλώνει από δανεικά, να αρχίσει να παράγει και να κερδίζουμε στις διεθνείς αγορές με τα προϊόντα μας που είναι ποιότητας και ανταγωνιστικά. Αυτός είναι ο λεωφόρος, αυτή είναι η λεωφόρος της ανάπτυξης, ώστε να μείνουν τα νέα τα παιδιά εδώ. Και η προκοπή αυτών των νέων παιδιών να μην στηρίζεται σε πύληνα πόδια, αλλά σε μια ανταγωνιστική ελληνική οικονομία. Σας το λέω εδώ απόψε στην Αλεξανδρούπολη. Η ανάπτυξη, σας το λέω εδώ στην Αλεξανδρούπολη απόψε, η ανάπτυξη της Θράκης είναι όρος εθνικής επιβίωσης για την Ελλάδα ολόκληρη. Αυτή η ακριτική και παραμελημένη περιοχή έχει τεράστια αποθέματα, ανεκμετάλλευτα αποθέματα δυναμισμού. Και τέλος, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, θα προχωρήσουμε σε άμεση αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης, για την οποία προηγουμένως δεν ήθελα να ακούνε λέξη. Παρουσιάσαμε μια ολόκληρη στρατηγική να φυλάσσονται καλύτερα τα σύνορα, να μεταφερθούν οι λαθρομετανάστες σε χώρους φύλαξης, να προωθηθεί ο επαναπατρισμός τους και να υπάρξει κοινή επιτέλους ευρωπαϊκή πολιτική τουλάχιστον των χωρών του Νότου. Γι' αυτό πήγα και στην Ισπανία, γι' αυτό πήγα και στην Πορτογαλία, γι' αυτό συναντήθηκα εκεί με τους πρωθυπουργούς που έχουν αντίστοιχες ανησυχίες με μας. Το Πασόκ ήταν εκείνο που πέρασε τον νόμο Ραγκούση, που έκανε μαγνήτη την προσέλκυση μεταναστών στην Ελλάδα. Θα τον καταργήσουμε αμέσως, γιατί δεν σηκώνει η Ελλάδα γεγονότα σαν την Ιπατία. Και βέβαια προτείνουμε η νίκη είναι κοντά και η νίκη θα είναι μεγάλη, γιατί δίπλα μας έχουμε τη μεγαλύτερη δύναμη σε αυτόν τον τόπο, το μεγαλύτερο σύμβολο σε αυτόν τον τόπο, που είναι η νεολαία μας, η παντοδύναμη νεολαία μας. Και βέβαια
προτείναμε και μια ολοκληρωμένη πολιτική, ώστε, να βγάλουμε και τις κουκούλες από εκείνους που καίνε κάθε τόσο τις πόλεις μας. Δεν μπορεί να ξεφτιλιζόμαστε σαν χώρα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Τέρμα πλέον όλα αυτά. Και κάτι ακόμα. Για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτή την καινούρια όθηση, αυτή την πολιτική υπέρβαση, αυτό το κάτι άλλο το καινούριο, θα πρέπει να τα αλλάξουμε πραγματικά όλα. Προτείνουμε και μια γενναία συνταγματική μεταρρύθμιση που δεν έχει γίνει ποτέ ως τώρα. Να μην μπορεί ο βουλευτής να είναι ταυτόχρονα και υπουργός, και ο υπουργός να μην μπορεί να είναι βουλευτής. Είναι στα σχέδιά μας για το καινούριο σύνταγμα, ώστε να μην υπολογίζει ο υπουργός την επανεκλογή του και ο βουλευτής να μην έχει το άγχος του να γίνει υπουργός. Περιορισμός των προνομίων, τροποποίηση της ασυλίας του βουλευτή και της μη ευθύνης του υπουργού. Μπροστά στον νόμο όλοι θα είναι ίσοι. Αυτό σημαίνει δημοκρατία, όπως και με τη μειονότητα στη Θράκη. Όλοι ίσοι. Άλλωστε, ο υπουργός εξωτερικών το 1991 πέρασα τον νόμο για ισονομία και ισοπολιτεία με τα αδέρφια μας τους μουσουλμάνους. Να το θυμούνται όλοι. Σε γενικές γραμμές, αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Το ΠΑΣΟΚ πριν λίγες μέρες, ούτε μια εβδομάδα πρώτων εκλογών, παρουσίασε το δικό του οικονομικό πρόγραμμα, που είναι ακριβώς τα αντίθετα από εκείνα που έλεγε και έκανε μέχρι τώρα. Και όταν εμείς τα λέγαμε, πολλά τα αποδοκίμασε. Μιλάει ξαφνικά για δημόσια περιουσία. Μιλάει ξαφνικά ακόμα και για μείωση των φόρων. Όταν εμείς μιλάγαμε για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας ή μιλάγαμε για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, σας θυμίζω τι μας έλεγε, το θυμάστε? Αυτοί είναι μάγοι. Αυτά είναι μαγικά που μας λέει ο Σαμαράς. Είναι ο Χάρι Πότερ ο Σαμαράς. Σήμερα οι ίδιοι καταλάβανε ότι με τόσο ψηλούς φόρους ποιος θα επενδύσει σε αυτή την πατρίδα, όταν δίπλα στην Τουρκία και στη Βουλγαρία είναι 3 και 4 φορές χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές. Ήρθε η ώρα για την επανάσταση και στη φορολογία. Από την άλλη πλευρά παρατηρούμε το απίστευτο. Η αριστερά να μην έχει τίποτα να προτείνει το καινούριο. Απλώς να καταγγέλει. Δεν προτείνει η αριστερά τίποτα. Καταγγέλει μόνο. Θέλει να γκρεμίσει τα πάντα. Αλλά δεν μας λέει τι θα χτίσει και πώς θα το χτίσει. Και παίζει επικίνδυνα παιχνίδια με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Άλλοι από την αριστερά δεν τη θέλουν καθόλου την Ευρώπη. Άλλοι τη θέλουν. Οι περισσότεροι όμως απλά την τορπιλίζουν. Και γενικά η αριστερά τρέφεται από την κρίση. Προσδοκάει κρίση, ελπίζει σε κρίση για να μπορεί να τζογάρει πάνω στην κρίση. Και ελπίζει αυτός ο καημός του ελληνικού λαού, η φτώχεια και τα λουκέτα, να μην ξεπεραστούν ποτέ για να μπορεί να ανεβάζει τα ποσοστά της. Χρόνια τώρα η αριστερά έκανε ό,τι μπορούσε για να διώξει τις επενδύσεις από τον τόπο, για να διώξει τους τουρίστες από τον τόπο, να παραλύει τα κέντρα των πόλεων με καθημερινές διαδηλώσεις ελάχιστων ατόμων. Χρόνια τώρα η αριστερά χάιδευαν τους κουκουλοφόρους και κάλυπταν σαν το ΣΥΡΙΖΑ ή ξεσήκωναν τους λαθρομετανάστες. Δεν έχουν πρόγραμμα για έξοδο από την κρίση, αλλά έχουν πολύ μεγάλες ευθύνες για το πως φτάσαμε στην κρίση. Και κάποτε θα πρέπει να μάθουν όχι μόνο να μας κουνάνε το δάχτυλο και να κάνουν κριτική, αλλά και να δέχονται την κριτική από αυτή την παράταξη που πάνω απ' όλα βάζει Ελλάδα, πάνω απ' όλα βάζει πατρίδα, πάνω απ' όλα βάζει το συμφέρον του εργαζόμενου Έλληνα. Αλλά υπάρχουν και διάφορα μικρά κόμματα, τα οποία δεν είναι αριστερά, αλλά τα ίδια λένε, τα ίδια φωνάζουν, τα ίδια κάνουν.
Και τώρα μάλιστα θέλουν να συνεργαστούν με την αριστερά. Ούτε και αυτοί έχουν πρόγραμμα. Τοκίζουν πάνω στην απελπισία του κόσμου. Προσφέρουν τα κόμματα αυτά σωσίβιο στο Πασόκ. Δίνουν φυλή ζωής στο Πασόκ. Προσφέρουν πολιτική ασυλία στο Πασόκ τα κόμματα αυτά. Αλλά τώρα ο κόσμος τους κατάλαβε. Θα πάμε όλοι μαζί για την Ελλάδα που ονειρευόμαστε και θέλουμε. Με πρώτη την νεολαία που άλλη μια φορά την ευχαριστώ για αυτή τη συγκλονιστική παρουσία της απόψε. Θέλω όμως να πω για αυτά τα κόμματα που δεν είναι αριστερά. Ο κόσμος τους έχει καταλάβει. Θυμάστε κάποτε που ο κύριος Τσίπρας ήθελε να μας σώσει φέρνοντας πετρέλαιο από τον Ούγκο Τσάβες. Τώρα επειδή το πετρέλαιο του Τσάβες τελικά δεν βρέθηκε, ο κύριος Τσίπρας θέλει να μας σώσει σε συνεργασία με την κυρία Παπαρίγα. Αλλά η ίδια δεν θέλει να ακούσει καν για συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα. Τελικά ο μόνος που θέλει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Καμένος. Καταλαβαίνετε σε τέτοιες στιγμές ποιοι παίζουν και πώς παίζουν με τον πόνο και το μέλλον του ελληνικού λαού. Εμείς κοιτάμε κατάματα το νέο το παιδί στα μάτια και του λέμε την αλήθεια. Του δίνουμε το δικαίωμα της ελπίδας. Δεν πουλάει αυτή η παράταξη ψέματα. Λίγα, σωστά και αληθινά. Και τέλος, υπάρχουνε και τέλος υπάρχουν και οι οπαδοί των Ναζί. Μια λέξη μόνο για αυτούς, ντροπή. Εκπροσωπούν και θαυμάζουν εκείνους που κατέκαψαν την εποχή της κατοχής την Ελλάδα πάκρις άκρη. Εκπροσωπούν και θαυμάζουν τους χειρότερους κατακτητές που γνώρισε ποτέ αυτός ο λαός, τους Ναζί. Εκπροσωπούν εκείνους που πληρώσαμε περισσότερο και μισήσαμε περισσότερο. Δεν αγαπάν την πατρίδα οι Ναζί. Είναι εχθροί της πατρίδας. Ναζιστικά σύμβολα και ναζιστικοί χαιρετισμοί δεν επιτρέπεται να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Όχι μόνο για τον σύγχρονο Έλληνα, αλλά και για εκείνους που πέθαναν ή εκτελέστηκαν από τους Ναζί. Σας είπα με δυο λόγια. Τι πιστεύουν αυτά τα άλλα τα κόμματα? Είναι κολλημένοι στο χθες. Γι' αυτό και δεν τους ενδιαφέρει να έχουν κανένα πρόγραμμα. Κοιτάνε πώς θα υποφεληθούν από την κρίση ή πώς θα πέσουν στα μαλακά όπως το Πασόκ. Αυτή όμως εδώ η παράταξη. Η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η παράταξη που στέριωσε τη δημοκρατία και έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Είναι πέρα και πάνω από αυτά. Ενδιαφερόμαστε μόνο πώς θα βγούμε από την κρίση. Αλλά για να βγούμε από την κρίση απαιτούνται και δύο άλλα πράγματα. Ενότητα και σταθερότητα. Ενότητα και σταθερότητα. Ενότητα για να είμαστε ενωμένοι, να μπορέσουμε να ξανασηκωθούμε στα πόδια μας. Ενότητα γιατί μόνο ενωμένοι μπορούμε να πάρουμε μπροστά και πάλι την Ελλάδα στα χέρια μας. Ασκούμε κριτική για τα λάθη, για τις ευθύνες του Πασόκ. Με τον απλό τον κόσμο που ψήφισε άλλα κόμματα από εμάς δεν έχουμε τίποτα. Ούτε με τον κόσμο του Πασόκ, ούτε με τον κόσμο της αριστεράς δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε. Είμαστε όλοι παιδιά της ίδιας πατρίδας. Η κρίση χτυπάει όλους το ίδιο.
η ανεργία το ίδιο, η αγωνία για το αύριο το ίδιο, αλλά και η ελπίδα που δίνει αυτή η παράταξη για το αύριο ενώνει όλο τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάμε εδώ από την Αλεξανδρούπολη απόψε. Θέλουμε να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες αυτού του τόπου, όχι να τις ανακυκλώσουμε. Αν έχουμε αστάθεια ή ακυβερνησία, δεν θα μπορέσουμε να βγούμε, θα μπούμε βαθύτερα στην κρίση. Να θυμάστε λοιπόν, ανάκαμψη, ανάπτυξη για την οικονομία, δηλαδή νέες θέσεις εργασίας. Όλα αυτά γίνονται μόνο με σταθερότητα. Χωρίς σταθερότητα τίποτα από αυτά δεν μπορεί να γίνει. Ασφάλεια για τον πολίτη, αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης, μπορεί να γίνει μόνο αν προκύψει σταθερότητα την Κυριακή. Χωρίς σταθερότητα ούτε αυτό μπορεί να γίνει. Ευρωπαϊκή πορεία για τον τόπο και έξοδος από την κρίση. Χρειάζεται να προκύψει σταθερότητα. Χωρίς σταθερότητα τίποτα δεν θα γίνει. Ξέρω, και το ξέρετε κι εσείς, ότι πολλοί είναι φοβισμένοι, είναι οργισμένοι, έχουν απόγνωση. Εγώ το είπα και χθες βράδυ σε αυτή την καταπληκτική συγκέντρωση στην Αθήνα. Δεν είμαι Πασόκ για να λέω ψέματα. Δεν έχω και το μαγικό ραβδί για να λύσω οποιοδήποτε το πρόβλημα αμέσως. Δεν γίνεται. Αλλά θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, ώστε την Κυριακή να δοθεί με μια μεγάλη δυναμική παρέμβαση του ίδιου του ελληνικού λαού πάνω στην κρίση το δικαίωμα να ξαναστήσουμε τον μικρομεσαίο Έλληνα, τον νοικοκυραίο Έλληνα στα πόδια του. Οι Έλληνες είναι λαός νοικοκυραίων και με ισχυρή εντολή θα μπορέσουμε να τα αλλάξουμε όλα. Σας μίλησα για το σχέδιο. Ανάκαμψη, κοινωνική συνοχή, αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, ασφάλεια του πολίτη, μεγάλη συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά θέλω να τα εφαρμόσω, όχι λίγα από αυτά, όλα, για να βγούμε από την κρίση. Πρέπει χωρίς εκπτώσεις να τα εφαρμόσουμε όλα και χωρίς συμβιβασμούς. Και τους ακούτε, κάποιοι πιέζουν να συγκυβερνήσουμε με το ΠΑΣΟΚ. Τους απαντάμε από εδώ, από την ακριτική Αλεξανδρούπολη. Τι τους απαντάμε? Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Δεν συμφέρει το λαό μια τέτοια συγκυβέρνηση. Συμφέρει το ΠΑΣΟΚ και να πέσει στα μαλακά και συμφέρει και τη διαπλοκή για να ελέγχει τα πάντα, για να μπορεί να πιέζει. Τον ελληνικό λαό δεν συμφέρει, γιατί η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και αν δεν πάρουμε ισχυρή εντολή θα πέσουμε στην αστάθεια και την ακυβερνησία. Αν κάναμε κυβέρνηση με τον ΠΑΣΟΚ θα ήμασταν εχμάλωτοι των αδυναμιών του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό σας ζητώ πολιτική σταθερότητα, να δώσετε εντολή να αλλάξουν όλα, αλλά με σταθερότητα. Να εκπροσωπηθεί δυναμικά ο τόπος μας στο εξωτερικό, αλλά με σταθερότητα. Να δώσετε επιτέλους την εντολή να γυρίσουμε σελίδα και να πάμε στην Ελλάδα της ανάπτυξης και της αισιοδοξίας. Είμαι στην πολιτική από πολύ νέος. Έμεινα μακριά ίσως για χρόνια. Δεν ήθελα να κάνω συμβιβασμούς με τη συνείδησή μου. Τώρα που επέστρεψα για να πολεμήσω, δεν ζητώ αξιώματα. Δεν ζητώ ψήφο για αξιώματα. Ζητώ την ψήφο για να τα αλλάξουμε όλα, γιατί όλα χρειάζονται αλλαγή αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τόπο. Και εφόσον θέλετε να τα αλλάξουμε όλα, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να βγούμε από το χθες, να ξεπεράσουμε τις διαφορές με το χθες. Ελάτε να αποδείξουμε όλοι μαζί την Κυριακή σε δύο μόλις μέρες ότι η Ελλάδα ναι και θέλει
και μπορεί και θα τα καταφέρει. Δώστε μας τη δύναμη ενός έθνους για να αλλάξουμε την τύχη, την πορεία της πατρίδας μας. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Το βροντοφωνάζουμε εδώ πέρα από τον Έβρο σε αυτή την τελική, τελευταία, μεγάλη, μεγαλειώδη, συγκλονιστική παρουσία του κόσμου με τη Νέα Δημοκρατία, με την παράταξη του Γαλάζιου, με την παράταξη της αισιοδοξίας, με την παράταξη της ανάπτυξης, με την παράταξη των νέων παιδιών που και πάλι πρωταγωνίστησαν απόψε εδώ μαζί μας. Ζήτω η Θράκη, ζήτω η ακριτική Ελλάδα. Να είστε καλά, να είστε δυνατοί, να έχετε πίστη, θα νικήσουμε. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.